στις οποίες θα πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα όλες αυτές. Ήταν επιδημιουργική η παρουσία του κ. Βίνου. Ήταν επιδημιουργική γιατί πλέον ο συλλογισμός βρίσκεται σε ένα άλλο επίπεδο. Οι προκλήσεις είναι πολλές, το στίχημα είναι πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο θα έλεγα, γιατί το στίχημα είναι ανθρώπινη ζωή. Από την μεριά του Δήμου Σερών, την τελευταία εβδομάδα, εδώ και μια εβδομάδα που ουσιαστικά υπάρχει η κοινωνική αστυνομία, έχει κάνει και την αυτή την πρώτη εβδομάδα της αστυνομίας, 385 ανθρώπους, με αυτά τα λίγα άτομα που έχουν, τα και έχουν και 25 παραβάσεις σε αυτή την πρώτη εβδομάδα. Τώρα εντατικοποιούνται και πήγε ο Ρεκτή Προσπάθεια σε συντονισμό και με την ελληνική αστυνομία, σε συντονισμό με τα άλλα όργανα ελέγχου. Νομίζω ότι και το κομμάτι της αστυνόμευσης θα είναι καλύτερα, αλλά κυρίως και το κομμάτι της δημιουργίας μιας κουλτούρας διαφορετικής στους πολίτες για τη διαφύλαξη δημόσιας υγείας δεν είναι χωρίς. Δήμαρχε, μέσα στην μεταξύ του Ιούνιου υπήρχε ο κόσμος. Άκουσα σήμερα εδώ, σήμερα δεν είχε προβλήσει να την πέσει από κάτι, αλλά προφανώς τέτοιου είδους καταστάσεις θα πρέπει να αποφέρνονται και νομίζω ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε όλοι, ο καθένας από τον Μυρίζη που είναι, να διαφυλάξουμε όλη την υγεία των αγαπημένων μας προσώπων. Θα υπάρξει κάποια πρόσφυγη συνεννόηση με τον Μητροπολίτη για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, σας λέω σήμερα μάθαμε, μας ήρθε σαν πληροφορία αυτό. Νομίζω ότι η ίσως είναι στην ίδια κατεύθυνση, ότι έχει εκτέμψει εδώ και πολύ καιρό το μήνυμα να προφυλακτούμε όλοι, να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας. Προφανώς από τη στιγμή που το τόπο λατρείας, αυτή τη στιγμή βάσει το χώρο μας, στους τόπους λατρείας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν πιστοί, νομίζω ότι αυτό πρέπει να τηρείται απόψε. Ευχαριστούμε.